τελειώσουμε τώρα και να συνεχίσουμε για κάτι. Ναι, εντάξει. Ωραία, δεν προφτάσαμε να πούμε πολλά πράγματα, αλλά είχαμε μόνο δύο. Ωραία, λοιπόν, σταματάω και θα τετάξω. Τα υπόλοιπα. Vale, vale.
Thank you.
σημασία πήγαν την προηγούμενη φορά. Ας πούμε, μπορούμε να δούμε το παράδειγμα της ασκήσεις της ΕΔΕ, ότι αν είσαι το 6 χιλιόμετρα από τον ορίζοντα, πόσο παραπάνω στέλνει ο βλέπω, πώς γίνεται η συγκεκριμένη. Μου λες για την άσκηση με τα στεριά. Λοιπόν, υπάρχει μια ερώτηση σχετικά με την άσκηση που έχει μπει όσον αφορά τα αστέρια που θα δει κανείς, τα παραπάνω αστέρια που θα δει κανείς, αν ανέβει πάνω σε ένα βουνό ύψους 6 χιλιόμετρων. Η ιδέα είναι η εξής. Είμαστε πάνω στην επιφάνεια της γης. Αν καθίσουμε σε ένα τόπο πάνω στην επιφάνεια της γης, ο ορίζοντάς μας είναι το επίπεδο το οποίο επάπεται στην επιφάνεια της γης, στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς, και άρα εμείς μπορούμε να δούμε οτιδήποτε βρίσκεται από εδώ και πάνω. Άρα στην πραγματικότητα μπορούμε να δούμε ακριβώς το ένα ημισφαίριο του ουρανού. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε τα μισά από όσα αστέρια ενδεχομένως τα βλέπαμε είμαστε μόνοι μας στο διάστημα χωρίς να υπάρχει γη να μας καλύπτει. Το ωμέγα αυτό εδώ ισούται με 2π. Το χρυσό, 4π, είναι το ωμέγα ολόκληρου του ουρανού. Η ερώτηση τώρα είναι, άμα ανοίξουμε, το περιμένουμε λιγάκι, γιατί υπάρχει ένα στάδιο. Στην ιστερεά γωνία που αντιστοιχεί στον κόλλο που μπορούμε να δούμε.
ανάλογα με την περίπτωση, θα αφαιρέσει. Αν μετρήσω τη στερεά γωνία που αντίστοιχε σε αυτό το πόλο, θα πρέπει να αφαιρέσω τη στερεά γωνία από το 4π για να βρω τελικά την έννοια. Εγώ δεν θα κάνω αυτό, θα κάνω πιο ευθύ. Θα πω ποιες είναι οι γωνίες β, τις οποίες μπορούμε να δούμε. Η απάντηση είναι αυτές που έχω σχεδιάσει στο διάγραμμα. Το μέγα που αντιστοιχεί στη γωνία β, αυτή ήταν αυτή εδώ η γωνία που δείχνω εδώ, είναι οι επιτρεπτές, είναι στερεές γωνίες με αστέρια που μπορούμε να δούμε. Εμείς έχουμε βρει τύπο που δίνει την ωμέγα στα συνάρτηση του θήτα. Δεν είναι τα μισά αυτά που μπορούμε να δούμε, γιατί μπορούμε να δούμε και άλλα μετά. Όχι, οτιδήποτε βρίσκεται εδώ, εδώ, μπορώ να το δω. Αυτό το οποίο βρίσκεται εδώ δεν μπορώ να το δω. Άρα οτιδήποτε βρίσκεται σε γωνίες από 0 έως θήτα, το οποίο θήτα είναι παραπάνω από τη δεύτερα, μπορούμε να το δούμε. Το προηγούμενο αντιστοιχούσε στο τι μπορούμε να δούμε αν βρισκόμαστε στην επιβάρυνση της. Okay. Τώρα έχουμε αριθμηθεί σε 20H και άρα οι γωνίες που μπορούμε να δούμε είναι παραπάνω από τη δεύτερα. Ναι. Είναι, ξέρω εγώ, 2π3. Άρα μπορούμε να δούμε ότι οτιδήποτε βρίσκεται σε αριθμητική γωνία παραπάνω μέχρι 2π3. Μήπως κάτι καταλαβαίνεις το προτάς. Βασικά, τίποτα. Σε ασκέψτε και ερώτημα. Ναι. Μέχρι εδώ. Ναι. Όταν λες μέχρι εδώ, μήπως. Ναι, μπορούμε να υπολογίσουμε το διαπολογισμό σε λίγο. Πρώτα απ' όλα, εγώ ζωγραφίζω τι μπορούμε να δούμε και τι δεν μπορούμε να δούμε. Ακόμα δεν έχω κάνει κανέναν υπολογισμό. Πρώτα απ' όλα, να συμφωνήσουμε η στερεά γωνία που αντιστοιχεί στα αστέρια που μπορούμε να δούμε, σε τι γωνίες εξαπλώνεται. Η απάντηση είναι στις σφαιρικές τεταγμένες που έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε. Μπορεί να είναι από 0 έως 2 ή οτιδήποτε. Αλλά σε γωνίες θήτα είναι από 0 μέχρι την θήτα αυτή που έχω σημειώσει εδώ. Αντιπόθετα τα 0 για τις ξεχωρίσω από τις γενικές θήτα. Προφανώς η θήτα 0 σχετίζεται με το ύψος που έχω ανέβει. Για ύψος 0 πρέπει η θήτα 0 να μου βγει π2. Για ύψος οσοδήποτε μεγαλύτερο, θα πρέπει η θήτα 0 να μου βγει παραπάνω από τη δεύτερα και ολοένεται παραπάνω από τη δεύτερα καθώς ανεβαίνω εγώ. Πρώτα απ' όλα, αισθάνομαι τη συμπεριφορά των πραγμάτων πριν κάνω οποιαδήποτε πράξη, ώστε να μπορώ μετά να ελέγξω αν οι πράξεις που έκανα με οδηγούν σε ασφαλές συμπέρασμα. Και τώρα θέλω να υπολογίσω την ωμέγα που αντιστοιχεί σε αυτή τη γωνία θήτα 0. Αν ήξερα θήτα 0, ακόμα δεν ξέρω, δεν την έχω υπολογίσει. Σχετίζεται με το ύψος θήτα 0, αλλά δεν την έχω υπολογίσει. Έχουμε μάθει ο τύπος που μου δίνει τις στερεές γωνίες για οποιοδήποτε φύ μέχρι τη θήτα 0 είναι 2π επί 1 μείον συμμιμήτωνο της θήτα 0. Θυμόσαστε, είχαμε κάνει μια τέτοια πράξη και είχαμε βγάλει αυτό το αποτέλεσμα. Απλώς σε εκείνο το αποτέλεσμα είχαμε βάλει γωνία 0 που έβγαινε 1 πλην 1 0 για να δούμε δηλαδή αστέρια από 0 μοίρες μέχρι 0 μοίρες και απάντηση είναι να δούμε καθόλου αστέρια. Ακριβώς αυτό το πράγμα δεν είναι κανένα αστέρια. Το πιο πιθανό. Δεν ρωτήσω για την άσκηση, αλλά για τον τύπο αυτό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να αποδείχνουμε κάθε φορά. Όχι, όχι. Και αυτό προφανώς θα ισχύει μόνο για μια σφαίρα. Όχι για οποιαδήποτε επιφάνεια. Μην ξεχνάτε ότι οι στερεές γωνίες, η σφαίρα ήταν. Στον υπολογισμό των στερεογωνιών, η σφαίρα ήταν μια βοηθητική επιφάνεια που χρησιμοποιήσαμε. Τελικά έφυγε. Βλέπετε ότι δεν παίρνει πιθανά καμία ευθύνα σφαίρα εδώ. Η στερεά γωνία είναι ένα νούμερο το οποίο μου λέει, μου μεταφράζει πόσο μεγάλη είναι η ποσότητα του χώρου που βλέπουμε. Προφανώς ο χώρος είναι άπειρος που βλέπουμε, έτσι, γιατί για τρίτη διάσταση. Αλλά εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα νούμερο το οποίο να μου μετράει πόσο μεγάλες είναι οι στερεές γωνίες. Δηλαδή να διακρίνουμε τη στερεά γωνία που βλέπει εκεί πάνω, τη στερεά γωνία που βλέπει όλο αυτό.
ή από τη σειρά γωνίων που βλέπει μια λεπτή στιγμή. Ποσοτικοποιώντας λοιπόν τη σειρά γωνίων, γράψαμε την έκφραση, δεν υπάρχει καμία σφαίρα, καμία πτήνα, τίποτα. Τα πάντα είναι μετρημένα μέσα στο σφαιρικό συνδεδεμένο. Γιατί τα μηδέν ίσον με π δεύτερα, αυτό βγαίνει ένα μείον συνήμητον π δεύτερα, δηλαδή ένα μείον μηδέν, δηλαδή δύο π. Το οποίο είναι ο χώρος των αστεριών που βλέπουμε όταν σταθούν ακριβώς πάνω στην υπαρήγηση. Όταν η γωνία μας γίνει αμβίλια, όπως την έχω ζωγραφίσει εδώ, το συνήμητον οτίδωρο θα είναι αρνητικό νούμερο, αν πάει να προσθεθεί στη μονάδα ένα νούμερο εδώ, είναι ένα πλην αρνητικό νούμερο. Επομένως, αυτό θα πει παραπάνω το 2π. Άρα παραπάνω αστέρια. Όλα μέχρι τώρα είναι σε φυσιολογική σχέση μεταξύ τους. Άρα, για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, θεωρούμε ότι ο κόσμος ουσιαστικά είναι μια σφαίρα και εμείς, ας πούμε, σαν να είμαστε στο κέντρο και ανάλογα την γωνία. Ακριβώς, γιατί τα αστέρια εμείς που βλέπουμε δεν μπορούμε να δούμε σε ποιο βάθος είναι. Τα βλέπουμε σαν να ήταν πατημένα. Πατημένες καρφίτσες πάνω σε μια τεράστια σφαίρα. Άρα, ουσιαστικά η γη είναι σαν μια σφαίρα μέσα. Δεν μου χρειάζεται καν η σφαίρα της γης. Θα μου χρειαστεί σε λίγο για τους υπολογισμούς. Αλλά προς το παρόν είμαστε ένα σημείο. Στο κέντρο του ουρανού. Εντάξει. Και τώρα ο επόμενος υπολογισμός που πρέπει να κάνω είναι να βρω τη θήτα 0. Αν βρω τη θήτα 0, θα βρω την στερεά γωνία που έχει στη θήτα 0. Θα βρω την αναλογία των αστεριών σε σχέση με το πλήθο των αστεριών που θα μπορούσα να δω με γυμνό μάτι αν βρισκόμουν μόνο μου στο διάστημα και θα αποτελειώσει. Θα τη συγκρίνω με το πλήθο των αστεριών που ήταν η δεύτερη που ήταν προηγουμένω που ήταν στέκον πάνω στην επιφάνεια τη γη. Λοιπόν, και τώρα θέλει λίγο γεωμετρία. Θα σκεφτεί κανεί ότι αν φτιάξει αυτό το τρίγωνο, το ορθογώνιο τρίγωνο μεταξύ τη εφαπτωμένη, τη ακτίνα τη γη και του τόπου του οποίου εγώ βρίσκομαι, το τρίγωνο αυτό θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Αυτή η κάθετη πλευρά του τριγώνου θα είναι η ακτίνα της γης. Η υποτείνουσα του τριγώνου θα είναι το R και H. Άρα ισχυρίζομαι ότι γνωρίζοντας αυτές τις δύο πλευρές αυτού του ορθογωνίου τριγώνου, το γνωρίζω και την ζητούμενη γωνία. Θα δούμε πώς θα υπολογίσουμε. Για την ακρίβεια, η θήτα 0 είναι η παραδειγματική αυτή εδώ τη γωνία, τη οποία το ημίτονο είναι το R προς R και H. Επομένως, έχουμε ότι η θήτα 0 είναι η παραδειγματική μια γωνία, τη οποία το ημίτονο είναι το R via R και H. Οπότε όταν εγώ φτιάξω το τόξο ημιτών του μητώνου του R, R και H, έχω βρει αυτή τη γωνία, θα την αφαιρέσω από το π, θα βρω την παραπληρωματική τη, αυτή είναι η θήτα 0, αυτή μετά η γωνία θα μπει εδώ πέρα. Ξέρω πως δεν σας είναι οικοί οι τρόποι που χειρίζομαι, αλλά σας λέω ότι το γενικό τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων, ώστε κανείς φόρμουλα μετά από φόρμουλα να καταλήξει σε κάτι το οποίο δεν μπορεί να το βάλει μέσα στην υπολογιστή και να του υπολογίσει ότι εμείς χρειαζόμαστε. Και την ακρίβεια θα το κάνουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην χρειαστεί καν να το βάλουμε στην υπολογιστή, γιατί θα κάνουμε προσεγγιστικές εκτιμήσεις. Μέχρι εδώ είναι λογικά τα πράγματα ή υπάρχει κάτι ασαφές μπερδεμένο? Εγώ θα χρειαστώ το συνημίτον αυτής της γωνίας. Και μπορεί κάποιος να μου πει πώς σχετίζεται το συνημίτονο μιας γωνίας με το συνημίτονο της παραπληρωματικής γωνίας. Δηλαδή τι σχέση έχει το συνημίτονο των 5 μοιρών με των 175 μοιρών. Είναι το αντιπαραμάτωπο. Είναι το αντίθετο. Εντάξει. Τα παραπληρωματικά τόξα έχουν αντίθετα συνημίτονα. Πάντα θα θυμόσαστε τον τριγωνομετρικό κύκλο. Εγώ δηλαδή κάθε φορά σκέφτομαι ακριβώς τον τριγωνομετρικό κύκλο και τίποτα παραπάνω. Όπου εδώ βλέπει κανείς τα συνημίτωνα, και εδώ βλέπει κανείς τα ημίτωνα, και εδώ βλέπει κανείς τις εφαπτωμένες. Οπότε μια μεγάλη γωνία με την αντίστοιχη παραπληρωματική της έχουν τα ανάποδα συνημίτωνα. Αλλά τα ίδια είναι. Εντάξει. Αν ήθελα και για εφαπτωμένες, αυτής της γωνίας και αυτής της γωνίας οι εφαπτωμένες
θα ήταν ανάποδες. Αυτό είναι το αντίθετο από αυτό. Άρα όλα φαίνονται με το μάτι χωρίς να ιδρώσουν. Ό,τι ξέρω για γονείς από 0 με 90 μοίρες, μπορώ να ξέρω για οποιαδήποτε γονεί. Λοιπόν, άρα το συνημείτονο της θήτα 0 διαπιστώνω ότι είναι το μείον συνημείτονο αυτής της γωνίας όλης. Να μην την ξαναγράψω. Και προσέξτε τώρα. Το ημίτονο της γωνίας αυτής εδώ είναι αυτό εδώ. Και λέω, μήπως ξέρω να βρίσκω το συνημείτονο άμα ξέρω το ημίτονο. Να το ξαναδώ άλλη μια φορά. Να ονομάσω αυτή τη γωνία α. Αυτή είναι η γωνία α. Θα βάλω εδώ. Αυτή είναι η γωνία α. Την έχω δείξει σε τρία διαφορετικά σημεία με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Το α στο σχήμα μου είναι αυτό εδώ. Εδώ θέλω το συνημείτονο της α, της παραπληρωματικής της θήτα 0. Και το α ήταν αυτό που είπα προηγουμένως, ότι είναι εκείνη η γωνία η οποία έχει ημίτονο r διά r και h. Εντάξει. Τώρα, αν ξέρω το ημίτονο της γωνίας α, το ημίτονο της γωνίας α είναι αυτό το νούμερο, αυτό το πλάσμα, r διά r και h. Μπορώ να ξέρω και το συνημείτονο της γωνίας α. Η απάντηση είναι ναι. Αν αναψώ στο τετράγωνο και τα προσθέσω, θα μπορούσα να μου κάνω ένα. Και μάλιστα η γωνία α είναι και οξία γωνία, δεν έχω να προβληματίζομαι αν είναι συν ή πλην τα διάφορα πράγματα. Άρα ισχυρίζομαι ότι αυτό το πράγμα είναι μείον την τετραγωνική ρίζα του 1 πλην το ημίτονο στο τετράγωνο της α. Όπου το ημίτονο της α είναι το πλάσμα αυτό εδώ. Άρα είναι μείον τετραγωνική ρίζα του 1 πλην R δια R και H στο τετράγωνο. Σηκώσω και να αλλάξω το πίνακα. Τώρα θα κάνουμε μερικές πρακτούλες και στη συνέχεια θα το βάλω στο γενικό τύπο για την στερεά γωνία. Θέλω πρώτα απ' όλα να σκεφτείτε τα 6 χιλιόμετρα σε σχέση με την ακτίνα της Γης που είναι 6.300 χιλιόμετρα. Για πολλοί ας πούμε πως και η ακτίνα της Γης είναι 6.000 χιλιόμετρα όμως. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μικρό το 6 σε σχέση με το άλλο. Άρα θα προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ αυτή τη μικρότητα του αριθμού προκειμένου να κάνω τις πράξεις μου όσο το δυνατόν πιο απλές. Το α είναι η παραπληρωματική γωνία της θήτα 0. Το α είναι το τόξο ημιτόνου του r διά r και h. Άρα το ημίτονο του α είναι r διά r και h. Πώς α δεν ορίσαμε και το συνημείτονο μαζί με το α. Περιμένετε. Συμφωνούμε από το σχήμα που έχω ζωγραφίσει εδώ αριστερά. Ότι ισχύει αυτό. Το ημίτονο της α είναι αυτό. Άρα γράφω ότι το τόξο ημιτόνο του R διά R και H είναι η γωνία α. Το συνημείτονο του α είναι το συνημείτονο του τόξου ημιτόνου του R διά R και H. Αλλά απ' την άλλη, το συνημείτονο του α είναι η τετραγωνική ρίζα του 1 μείον ημιτόνου τετράγωνου του α. Όπου το ημίτονο του α είναι αυτό. Εντάξει, γράφω όλους τους υπολογισμούς σε διάμεσους που έχω κάνει για να γράψω την το σήμερα. Σε ακούω. Επειδή δεν θα μας βοηθήσετε στους υπολογισμούς, πάντως και το ημίτονο της θήτα 0 θα είναι άλλο σαν συνέχεια. Σωστό. Σωστό. Μόνο που αν το έκανα έτσι, θα έκανα αυτό το πλην μπροστά στο συνημίτονο που χρειαζόμουν την, το αν είναι αμβλία ή οξία η γωνία για να συμπληρώσω μέσα στον τύπο της στερεάς γωνίας. Έχει δίκιο ο συναδελφός σας, λέει ότι και γιατί θήτα 0 το ημίτονο είναι τόσο, αλλά αν γύριζα το ημίτονο σε συνημίτονο με τον τρόπο που το γύρισα, θα έκανα το πρόσημο πλην, επειδή η γωνία θήτα 0 είναι αμβλία. Λοιπόν, οπότε, ξαναγράφω τη ρίζα, κάνοντας μερικές πράξεις. R και H στο τετράγωνο, μείον R τετράγωνο, δια R και H στο τετράγωνο. Συνεχίζω με τη ρίζα εκείνη εκεί.
υπάρχει ένα πείμα τέλος. Το οποίο μου κάνει. Άρ τετράγωνο με ένα τετράγωνο φύγει, θα μείνει 2RH και H τετράγωνο δια R και H στο τετράγωνο. Ρίζα και πλήμα. Και τώρα θα κάνω τη μαγική κίνηση, η οποία θα είναι να διαιρέσω τα πάντα, τα κινητική προσγνωμαστή, μέσα στη ρίζα, με R τετράγωνο, προκειμένου να δημιουργήσω τα πλάσματα HDR ή H τετράγωνο δια R τετράγωνο. Το HDR είναι ένα εξαιρετικά μικρό νούμερο, οπότε το H τετράγωνο δια R τετράγωνο θα γίνει ένα εξαιρετικά, εξαιρετικά μικρό νούμερο. Και όταν θα πάω να συγκρίνω αυτά τα δύο, θα πω, θα κρατήσω το μικρό, αλλά και το πάρα πολύ μικρό. Κάνω λοιπόν αυτή την κίνηση και το γράφω αυτό ως 2 H δια R συν H δια R στο τετράγωνο δια R δια 1 και H δια R στο τετράγωνο. Ξαναλέω ότι πραξιακά διέρεσα τα πάντα στον αριθμητή και στον προγραμματιστή του πλάσματος με R τετράγωνο. Και τελικά είναι αυτό που έχω γράψει. Λέω τώρα, αν αυτό είναι ένα χιλιοστό το HDR, το H τετράγωνο δια R τετράγωνο είναι ένα εκατομμυριοστό. Δεν το πετάω το εκατομμυριοστό τώρα, τι νόημα έχει το εκατομμυριοστό μπροστά στο χιλιοστό. Ο προγραμματιστής είναι ένα, και ένα χιλιοστό και όλο στο τετράγωνο. Δεν το πετάω και θα πάει στο διάλογο. Όλο αυτό λοιπόν είναι περίπου ίσο με 2 H δια R. Πετώντας οτιδήποτε είναι πολύ μικρότερο δίπλα σε ό,τι συγκρίνεται. Προσέξτε τη φράση αυτή, είναι πολύ σημαντική. Οτιδήποτε είναι πολύ μικρότερο δίπλα σε αυτό που προστίθεται και άρα συγκρίνεται, το αγνώ. Οτιδήποτε είναι δίπλα σε κάτι άλλο με το οποίο συγκρίνεται και είναι πολύ μικρό, το αγνώ. Αγνώ τα μικρά, όταν δεν θα αγνοήσω ένα μικρό που θα παραδοσιαστεί με ένα άλλο μικρό, θα αγνοήσω ένα μικρό το οποίο προστίθεται με τον αριθμό 1, με τον αριθμό 1000, με τον αριθμό μισό. Οπότε κατέληξα σε αυτή τη σχέση και άρα το ωμέγα που συζητάω, το ωμέγα μέχρι τη γωνία και τα 0, είναι το 2π επί 1 πλην αυτό το νούμερο. Θυμόστε στο ότι αυτό το νούμερο που έχω βγάλει είναι το συνημείτον της ήττα 0. Άρα σε τελικά συν 2 H δια R. Προσεγγιστικό. Αλλά τα λάθη που έχω κάνει είναι πετώντας τα χιλιοστά δίπλα στις μονάδες. Πόσο παραπάνω είναι αυτό το θήτα 0 σε σχέση με το θήτα ίσο τη δεύτερα, που είναι η περίπτωση που έβλεπα ακριβώς τον μισό ουρανό. Θέλω να συγκρίνω τώρα πράγματα. Τώρα θα βλέπω αυτή τη στερεαγωνία, ενώ πριν έβλεπα αυτή τη στερεαγωνία. Η απάντηση είναι αυτό το έξτρα κομμάτι. Δηλαδή είναι 2π επί 2h/r. Το οποίο είναι 2π. Το hdr είναι περίπου ένα χιλιοστό, άρα είναι περίπου η ρίζα του 2 επί 10 στη μείον 3. Άρα η απάντηση είναι 2π. Αυτό θα βγει η ρίζα του 20 επί 10 στη μείον 4. Η ρίζα του 20 είναι περίπου 4,5. Και το 10 στη μείον 4 είναι περίπου, η ρίζα του 10 στη μείον 4 είναι περίπου 10 στη μείον 2. Οπότε βγάλαμε το αποτέλεσμά μας περίπου 8π, 38, 24. Κάντε το 25 γιατί το π είναι λίγο μεγαλύτερο, το 4 η ρίζα του 20 είναι παραπάνω από 4, άρα να το κάνουμε περίπου 25 επί 10 στη μείον 2. Άρα η απάντηση είναι 0,25. Ωραία.
Λοιπόν, και τώρα τι θα το κάνουμε αυτό το 1,25. Αυτό είναι το παραπάνω κομμάτι του ουρανού που μπορούμε να δούμε. Με τι θα το συγκρίνω? Με όλο τον ουρανό. Αν σε όλο τον ουρανό βλέπω μία αστέρια, σε αυτό το παραπάνω, το ωμέγα τη τα 0 μείον ωμέγα τη δεύτερα, πόσα βλέπω? Η απάντηση είναι 0,25 δια 4π επί νη. Κάντε την πράξη και θα δείτε πόσα αστέρια βγαίνουν. Αυτό είναι περίπου 4-12, πέστε 12,5 για το είναι πιο εύκολη πράξη. 0,25 για το 12,5. Πόσε φορέ χωράει το 0,25 στο 12,5? 4 φορέ το 12,5 βγαίνει 50. Άρα είναι το 1/50 των αστεριών που μπορούμε να, που μπορούμε να δούμε με γυμνό μάτι. Αν είναι 5.000 αστέρια που μπορούμε να δούμε σε όλο τον ουρανό, είναι καμιά εκατοστή αστέρια παραπάνω. Εντάξει. Αυτές είναι οι πράξεις που κανείς πρέπει να κάνει προκειμένου να έχει μια γρήγορη εκτίμηση το αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί το H είναι 6 χιλιόμετρα και αυτή να τη γη είναι περίπου 6.000 χιλιόμετρα. Α, το πήραμε όντω αριθμητικά, δεν είναι. Ναι, ναι, έβαλα νούμερα. Έβαλα νούμερα και μετά έκανα πράξεις, πραγματικές πράξεις. Λοιπόν, να πείσουμε τώρα τα αστέρια και να γυρίσουμε πάνω στη καθημερινότητά μας να κάνουμε πράξεις με πίνακες. Στον πίνακα. Ήθελα να μας καταλαβήσω μήπως γινόταν λίγο κάπως να μας προσανατολίσει την πλάση γιατί να σχέση με την κολοκύθα που έχετε ανεβάσει. Με την κολοκύθα. Αν όχι για πράξη, λίγο κάπως... Πρέπει να σκεφτείτε τις στοιχειώδες στερεές γωνίες, πώς χωρίζονται, με βάση την επιφάνεια ως διάνυσμα. Θα πάρετε μικρά κομμάτια της επιφάνειας, είτε από το εσωτερικό της κολοκύθας που βλέπετε την ψήθα, είτε από το εξωτερικό της κολοκύθας που βλέπετε την εξωτερική επιφάνεια. Οπότε όταν η κολοκύθα είναι γύρω μου, η αντίστοιχη επιφάνεια κοιτάζει προς τα μένα, προς τα μέσα, ενώ όταν συναντήσω το εξωτερικό της κολοκύθας, η αντίστοιχη επιφάνεια κοιτάζει προς τα έξω. Γιατί δεν ήταν και πολύ σαφέστερο με τον πράγμα. Περιμένω. Το είπα και λάθος. Κάθεται στην επιφάνεια
από το εσωτερικό της κολοκύθας προς τα έξω. Άμα το βλέπω απ' έξω, δεν από προσθέτατα μέσα μέσα. Όχι, πάντα την επιφάνεια την προσανατολίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Όταν έχουμε μια κλειστή επιφάνεια, ο προσανατολισμός της επιφάνειας είναι από το έξω προς τα μέσα. Πάντα. Όπως και δίνουμε εμείς. Η επιφάνεια αυτή είναι πιο μεγάλη γιατί τώρα έχω πάει πιο μακριά. Άρα αυτό είναι το DS2. Και τέλος η επιφάνεια αυτή εδώ είναι ακόμα πιο μακριά. Είναι η DS3. Το μοναδικό διάνυσμα είναι το μοναδικό διάνυσμα το ίδιο και στις τρεις επιφάνειες. Σε όλες τις περιπτώσεις το μοναδικό διάνυσμα είναι αυτό εδώ, που έχει 21. Η κατεύθυνση της δέσμης, της πολύ μικρής, πολύ λεπτής φωνικής δέσμης που έχω δημιουργήσει για να φτιάξω τη στερεολογία. Και τέλος, το R είναι άλλο το R1, άλλο το R2, άλλο το R3. Που αυτό το R1, R2, R3 στον τετράγωνο θα έρθει να διορθώσει τα μεγέθη. Αυτό εδώ είναι ανάλογο το R1 τετράγωνο, αυτό εδώ είναι ανάλογο το R2 τετράγωνο, αυτό εδώ είναι ανάλογο το R3 τετράγωνο. Άρα όταν θα πάρω τους λόγους, θα φύγουν τα μεγαλώματα των επιφανειών που θα συναντάω στον δρόμο καθώς θα βγαίνω προς τα έξω. Και τελικά αυτό που θα συμβεί είναι ότι τη στερεά γωνία αυτή θα την πάρω συν μία φορά από εδώ, μείον μία φορά από εδώ εξαιτίας του εσωτερικού αυτού γινωμένου με το μοναδικό R, συν μία φορά από εδώ. Και τελικά θα πάρω τρεις φορές τη στερεά γωνία με κατάλληλα πρόσημα συν κλίν και τελικά θα μου μείνει μία στερεά γωνία. Όπου ο λόγος του ότι παραμένει μία στερεά γωνία είναι ότι έχω ξεκινήσει από έξω και βγήκα... Έχω ξεκινήσει από μέσα και βγήκα τελικά έξω. Άρα θα διασχίσω την επιφάνεια περί το πλήθος χωρών. Όπως και αν είναι η κολοκύθα, όσο περιέχει. Τώρα, αν το σημείο μου ήταν κάπου έξω, εδώ ας πούμε, και συναντούσα την επιφάνεια της κολοκύθας, συναντούσα άρτιο αριθμό χωρών. Αφού ξεκινάω από έξω και παραμένω και θα φύγω τελικά έξω. Αυτός ο άρτιος, αριθμός χωρών, τελικά θα μου δώσει 0 στερεά γωνία. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, προσθέτοντας όλες τις στερεές γωνίες, αν ξεκινήσω από μέσα και βγω τελείως έξω, θα πάρω τη συνολική στερεά γωνία που είναι το 4π, ενώ αν ξεκινήσω από έξω και βγω τελικά έξω, διασχίζοντας την κολοκύθα άρτιο αριθμό χωρών, θα πάρω 0 στερεά γωνία. Αυτό το σημείο, αν την τρέξω την κολοκύθα σε αυτήν εδώ την κατεύθυνση, θα την τέρνει 4 φορές. Μία φορά με σύν, μία φορά με κλίν. Ωραία. Και κάτι άλλο, ας πούμε, ωραία, και βγάζουμε τελικά ένα μείον ένα και ένα μείον μία στερεά γωνία σε κάθε περίπτωση, πότε θα κάνουμε τη συλλογή. Ακριβώς, τελικά θα προσθέσουμε τις κάθε στερεές γωνίες. Προφανώς η στερεά γωνία που αντιστοιχεί σε αυτό εδώ το κομμάτι είναι η μία στερεά γωνία που αντιστοιχεί σε αυτό ή δύο με αυτόν, απλώς έχει διαφορετικό πρόσημο κάθε φορά. Και στο ολοκλήρωμα σχήμα που θα βάζουμε μετά τη από πού θα χτυπούν. Το ολοκλήρωμα θα είναι για να δεις όλη την κολοκύθα από αυτό το σημείο. Ναι, ναι. Και το αποτέλεσμα που θα κάνεις είναι 4π. Για να έχει τα δύο άκρα για να υπολογίσουμε τελικά. Δεν υπάρχουν άκρα τώρα, είναι όλη η κολοκύθα. Δεν υπάρχουν άκρα. Και είναι σαν να μου λες ποια είναι τα άκρα της γης. Δεν ξέρω. Θέλω να καλύψω όλη τη γη. Άρα θέλω να καλύψω όλο το χώρο γύρω από αυτό το σημείο. Προηγουμένως που είχα τον πόνο, με τον ορίζοντα, είχα κάποια άκρα, είπα μέχρι εκεί. Τώρα εγώ θέλω να καλύψω όλο το χώρο της κολοκύθας. Ωραία, και τελικά πώς θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο, ενώ τι θα αντικαταστήσουμε. Σε όλο το χώρο. Ολοκλήρωμα σε όλο το χώρο. Άμα ξεκινήσεις από εδώ, από το εσωτερικό και πίσω απ' έξω, τελικά με τα σύγκλη θα σου μείνει 1 διόμετρα. Και τελικά θα πρέπει να πάρεις όλα τα διόμετρα γύρω από αυτό το σημείο. Το οποίο το αποτέλεσμα θα σου κάνει 4π. Το ξέρετε ότι όλος ο χώρος γύρω από ένα σημείο καταλαμβάνει στερεά γωνία 4π. Άρα δεν έχω 4π.
Όχι, περίπου 4 πίσω και το δεν είναι από 0 ως 4 πίσω, δεν είναι ολοκλήρωμα που ξεκινά από κάπου και καταλήγει κάτι. Αυτό είναι ένα διπλό ολοκλήρωμα στην πραγματικότητα. Σε όλες τις γωνίες θήτα και σε όλες τις γωνίες φι. Και μάλιστα είναι και περιοδικά τα πράγματα. Δηλαδή, όταν το πι γυρίσει κατά 2 πίσω, είναι στο ίδιο σημείο. Δεν είναι από 0. Δεν είναι με την έννοια που συζητάμε από εκεί μέχρι εκεί, από ένα διάστημα. Απέναντι από το διαστήμα του μέχρι το άλλο του διαστήματο. Ξέρω ότι σας μπερδεύει αυτό, εσείς καταλαβαίνετε ότι η κ του dq έχει κ από 0 ως 1, αλλά εδώ δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί τα άκρα του διαστήματος είναι τα ίδια. Σε την άλλη γωνία θύσω με 0 και γυρίζω κατά γωνία 2π. Άρα είναι το 0 ως το 2π, αλλά είναι το ίδιο σημείο δεν είναι. Το αποτέλεσμα είναι 4π. Από το εσωτερικό της πολυεπίθεσης, ενώ από το εξωτερικό της πολυεπίθεσης είναι 0. Γιατί θα συναντήσω άρκεια πλήθους χωρών κάθε φορά που θα τμήσω την πολυεπίθεση. Άρα εντάξει, κύριε, αφού μπορούσατε μέσα από το τύπο να βρούμε το 4π προσέγγιση, γιατί να χρειαστεί να πάρουμε αυτό. Γιατί υπάρχει το θέμα ότι όταν χρησιμοποιήσω τον ορισμό της στερεάς γωνίας που εμπλέκει επιφάνειες, θα πάρω πολλές επιφάνειες. Απλώς θέλω να δείξω ότι τελικά είναι επικαμμένα έτσι τα πράγματα, τόσο ώστε κάθε φορά που θα πάρω επιφάνεια, μπορεί να αλληλοαναιρεθούν οι όροι των στερεών γωνιών από επιφάνειες, γιατί άλλοι κοιτάζουν στα μέσα και άλλοι κοιτάζουν στα έξω. Άρα δεν χρειάζεται να αφαιρέσουν την προσοχή. Όχι, θα μπορούσε κανείς να πει προφανώς το αποτέλεσμα είναι 4π αν ξεκινήσω από μέσα και προφανώς το αποτέλεσμα είναι 0 αν ξεκινήσω απ' έξω. Αλλά αυτό το προφανές δεν είναι τόσο προφανές με βάση τον τύπο. Εντάξει, ο τύπος που μάθαμε για να υπολογίσουμε στερεές γωνίες είναι το DS, εσωτερικό γινόμενο στη μοναδιαία κατεύθυνση για την απόσταση του τετράγωνου. Λοιπόν, να πάω κάπου αλλού. Συζητήσαμε αρκετά πιο πριν στο μάθημα για τα εσωτερικά γινόμενα και είχαμε πει ότι τα εσωτερικά γινόμενα που ορίζονται με τον πολλαπλασιασμό των χ συνιστοσών δύο διαλυσμάτων συν τον πολλαπλασιασμό των ψ συνιστοσών δύο διαλυσμάτων, τυχαίνει αυτό το αποτέλεσμα να βγαίνει ανεξάρτητο του αν οι συντεταγμένες μου χ και ψ είναι αυτές ή είναι αυτές ή είναι αυτές. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη θέση να το δείξουμε αυτό το πράγμα και όχι μόνο να το δείξουμε, να κατασκευάσουμε ένα καινούργιο εργαλείο με το οποίο θα δουλεύουμε, τους λεγόμενους πίνακες. Φανταστείτε τις συντεταγμένες χ ψ, ένα κάποιες ενώσεις των συντεταγμένων μου, και ένα διάνυσμα. Το διάνυσμα α. Τότε, αν το προβάλλω αυτό το διάνυσμα στον χ άξονα, θα πάρω την α αυτή συνιστόσα, η οποία μπορεί να είναι τοπική αρνητική ανάλογα με το αν αυτή η γωνία είναι οξία ή αμπλία, και να πάρω την α αυτή συνιστόσα. Και λέμε λοιπόν ότι το διάνυσμα α είναι στο διάνυσμα α χ α ψ. Και λέω τώρα, για χρησιμοποίησε ένα άλλο σύστημα συνδεδομένων με την ίδια αρχή, το οποίο είναι στραμμένο σε σχέση με το πρώτο, καρτεσιανό πάλι σύστημα συνδεδομένων. Δηλαδή, πάρε τον άξονα χ τόνος να είναι αυτός εδώ και τον άξονα ψ τόνος να είναι αυτός εδώ. Και η στροφή που συνέβη στον άξονα να την ονομάσω W, τους άξονες. Και βρες μου τώρα τις συνδεταγμένες του διαρρύθμιτος α στο καινούριο σύστημα συνδεδεμένων, το χ τόνος ψ τόνος. Να ονομάσω και αυτή τη γωνία του διαρρύθμιτος α με τους αρχικούς άξονες θ. Οπότε ισχυρίζομαι ότι το διάνυμα αυτό μπορώ να το γράψω ως α χ τόνος α ψ τόνος, όπου το α χ τόνος είναι η προβολή του διαρρύθμιτος α στο καινούριο άξονα, και η άνθρωπη τόνος είναι η προβολή του διανύματος α στο ψητόνος άξονα. Αυτή θα είναι η άνθρωπη τόνος και αυτή εδώ θα είναι η άνθρωπη τόνος. Και τώρα βλέπω τα εξής. Το μεν άνθρωπη τόνος μπορώ να το υπολογίσω χρησιμοποιώντας το μήκος του διανύματος α, το μέτρος του διανύματος α δηλαδή, και τη γωνία θήτα πλην W. Και το α ψητόνος, αυτό εδώ,
πιστόλι αυτό εδώ, το αλφα πιστόλος που είναι αυτό εδώ, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το μέτρο του αλφα επί το ημίτονο της δαπνητάπη. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω κάποιους τριγωνομετρικούς τύπους που δίνουν το συνημίτονο και το ημίτονο αθροίσματος και διαφοράς γωνιών. Να του γράψω αυτούς τους τύπους. Δεν χρειάζεται να τους ξέρετε προς το παρόν, αλλά θα πρέπει σιγά σιγά, όχι στη διάρκεια του μαθήματος ή του εξαμήνου, αλλά στη διάρκεια του που δόνισα στο φυσικό να τους μάθετε. Ή τέλος πάντων να τους χρησιμοποιήσετε τόσες πολλές φορές, ώστε να τους μάθετε εκ του αποτελέσματος. Γράφω λοιπόν. Γενικά υπάρχει αυτή εδώ η σχέση που λέει ότι το συνημίτονο αθροίσματος και διαφοράς δύο γωνιών είναι το συνημίτονο της μίας και το συνημίτονο της άλλης μείον η συν ανάποδα από το πρόσημα. Αν έχω την άθροιση των γωνιών θα πάρω το πάνω πρόσημα το κλίν. Αν έχω τη διαφορά των γωνιών θα πάρω το κάτω πρόσημα το συν. Το ημίτονο της α επί το ημίτονο. Και αντίστοιχα, το ημίτονο του αθροίσματος ή της διαφοράς δύο γωνιών μπορώ να το γράψω ως ημίτονο της α επί συνημίτονο της β συν η πλην, με την ίδια σειρά τα πρόσημα, το ημίτονο της β επί το συνημίτονο της α. Κάπως εγώ μέσα στο μυαλό μου να σας πω την αλήθεια, για να τα θυμάμαι αυτά τα πράγματα, λέω ότι όταν είναι τακτοποιημένα τα πράγματα, που είναι η περίπτωση του συνημιτόνου, συνημίτονο, συνημίτονο, ημίτονο, ημίτονο, τότε κάτι δεν είναι τακτοποιημένο, είναι αναποδογίσμα προς σύμφωνο. Ενώ τα ημίτονα, που είναι όχι τόσο τακτοποιημένα τα πράγματα, ημίτονο, συνημίτονο και ημίτονο και συνημίτονο και ημίτονο, τότε αυτή η ανοργανωσιά ημιτόνου συνημιτόνου θα μεταφραστεί σε λίγη τακτοποίηση ως προς τα πρόσημα. Ό,τι είναι εδώ, είναι και εδώ. Και τώρα πάω και κάνω τις... χρησιμοποιώ αυτές τις εκφράσεις για τις διαφορές και πάω και ξαναγράφω τα αποτελέσματά μου. Α επί συνημίτονο β επί συνημίτονο w συν, γιατί έχω διαφορά γωνιών, άρα πάω με το κάτω πρόσημο, άρα με το κάτω πρόσημο, συν α επί ημίτονο β, επί ημίτονο W. Και με τα ημίτονα θα κάνω το ίδιο πράγμα. Α επί ημίτονο β, επί συνημίτονο W, πλην α επί συνημίτονο β, επί ημίτονο W. Και τώρα αρχίζω να βλέπω μερικά πράγματα. Ας πούμε, το α επί συνημίτονο β, για να γυρίσω και στο σχέδιο μου, το α μου επί συνημίτονο β είναι η προβολή του διαρρύσματος α πάνω στον άξονα χ, τον αρχικό άξονα χ. Άρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά το α χ. Και το α επί συνημίτονο θ που εμφανίζεται στα άλλα δύο, που δεν τα έχω βάλει ακόμα σε κουκιά, θα τα βάλω σε λίγο, το α επί ημίτονο της γωνίας θ δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή εδώ η απόσταση, δηλαδή η α ψη συνιστόσα. Και τώρα μαζεύω λίγο τα αποτελέσματά μου σε λίγο πιο συνοπτική μορφή. Έβγαλα λοιπόν ότι το α διτόνος και το α διτόνος είναι ίσα με α χ επί συνημίτωνο της W συν α ψ επί το ημίτωνο της W και το α ψητόνος είναι το α, θα μου επιτρέψετε να το γράψω πρώτα αυτό, άρα α χ επί μείον ημίτωνο της W συν α ψ επί συνημίτων της δάμπη. Προσέξτε ότι η γραφή αυτή που έχω φτιάξει έχει ξεχωρίσει λίγο τα πράγματα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τα α, είναι τα αχ τόνους, τα αχ τόνους, τα αχ, τα αχ ψ. Και υπάρχει και ένα άλλο πράγμα,
η W, η φορία W, που μετράει πόσο αίσθητη το ένα σύστημα σε σχέση με το άλλο. Καμία αναφορά στο διάνυσμά του. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι αυτή την έκφραση που την είπαμε λόγια ότι χωρίζουν κάποιες πληροφορίες, ό,τι πληροφορίες έχουν να κάνουν με το α εκφρασμένο είτε στο ένα σύστημα συνδεδεμένο είτε στο άλλο, και πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το πόσο αίσθητες είναι οι άξονες, αυτό έχει ψή, αυτό έχει τόνος ψή τόνος, μπορώ να το συνδυάσω στην απόλυτη γραφή. Εδώ έχετε η τεράστια ευκολία που μου παρέχουν οι πίνακες. Οπότε να σβήσω το κομμάτι του πίνακα αυτό εδώ. Και θα γράψω το απόλυτο, το οποίο όμως θα πρέπει να εξηγήσω, γιατί εδώ είναι να χρησιμοποιεί κανείς κινέζικα και να πρέπει να εξηγήσει τι είναι οι διάφορες κινέζικες λέξεις που έχουν γίνει. Αλφα πι τόνους, αλφα ψι τόνους. Τα κινέζικα είναι αυτές οι γραμμές που διάφορο, γύρω τα πράγματα. Ίσον, συνημήτωνο W, ημήτωνο W, μείον ημήτωνο W, συνημήτωνο W. Εδώ το καινούριο κινέζικο σύμβολο είναι πάλι ίδιες γραμμές και η χωροθέτηση των διαφόρων όρων που αφορούσαν τη συντροφή του συστήματος συντεταγμένων με αυτόν τον τρόπο. Και τέλος, αλφα χι άνθρωψη. Αυτά είναι τα κινέζικα σύμβολα. Και τώρα θέλω να εξηγήσω με ποια λογική αυτή η γραφή εδώ μπορεί να παρασταθεί με αυτόν τον τρόπο. Εδώ όμως δεν χρειάζεται να εξηγήσω τίποτα, γιατί έχω φτιάξει τα σύμβολά μου να σημαίνουν αυτό. Με άλλα λόγια, τι εννοώ, ότι τι πράξεις εννοώ ότι κάνω. Για να πάρω το πρώτο σύμβολο, θα πάρω την πρώτη γραμμή και τη στήλη αυτήν εδώ και θα πολλαπλασιάσω. Το πρώτο στοιχείο αυτής γραμμής με το πρώτο στοιχείο αυτής στήλης, το δεύτερο στοιχείο αυτής γραμμής με το δεύτερο στοιχείο αυτής στήλης, και αυτή την πρόσταση των γινωμένων θα τη βάλω σαν ένα νούμερο εδώ πάνω. Και μετά θα πάρω αυτή την γραμμή με την ίδια στήλη και θα κάνω το γινόμενο του πρώτου στοιχείου αυτής της γραμμής με το πρώτο στοιχείο αυτής της στήλης συν το δεύτερο στοιχείο αυτής της γραμμής με το δεύτερο στοιχείο αυτής της στήλης. Και το αποτέλεσμα αυτών των πράξεων προσθέσεων και γινωμένων θα το βάλω στη δεύτερη θέση. Επομένως, οι πράξεις των πινάκων, αυτά πλέον τα λέω πίνακες, που έχω σημαντήσει, και αυτό είναι πίνακας, και αυτό είναι πίνακας, και αυτό είναι πίνακας, θα τους δώσω και μια επιπλέον ταυτότητα σε λίγο, κάπως θα το ονομάσω για να ξεχωρίζω τους πίνακες που είναι μεγάλη, όπως πίνακες που είναι μικρή. Αλλά όταν γράφω γινόμενο πινάκο, γιατί γινόμενο θεωρείται αυτό το πράγμα που έχω κάνει, θα εξηγήσουμε περισσότερο.